αυτό. Και θα κλείσουμε με σκάκι. Έχουμε μαζί μας έναν Grandmaster, τον Θάνο Μαστροβασίλη, διακεκριμένο Έλληνα σκακιστή και πρωταθλητή Ελλάδας του 2018. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πρωταθλητής Ελλάδας, Grandmaster, με επιτυχίες βεβαίως και στο εξωτερικό. Πόσο δύσκολο είναι σε αυτό το επίπεδο το σκάκι, γιατί όλοι μας λίγο πολύ το ξεκινάμε σαν ένα παιχνίδι, έτσι. Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει το επίπεδο του χόμπι, όπως είπατε, όπως προείπατε, και υπάρχει το επίπεδο του πρωταθλητισμού. Ναι. Στον πρωταθλητισμό πάντα θα πρέπει να αφιερώσεις πάρα πολύ χρόνο για να μπορέσεις να πετύχεις τα αποτελέσματα που θέλεις. Mm-hmm. Και φανταστείτε ότι μιλάμε τώρα για πανελλήνιο επίπεδο, φανταστείτε τα δεδομένα πώς θα πάνε σε παγκόσμια κλίμακα, έτσι, mm-hmm. οπότε γίνεται ακόμα δυσκολότερο. Αλλά εμείς σαν Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης, που είμαι μέλος του Συλλόγου της Θεσσαλονίκης από μηδέν ηλικία, εκεί ανδρώθηκα, εκεί δηλαδή έμαθα σκάκι, έχουμε ακαδημίες και λειτουργούμε, όπως είπατε, σε επίπεδο μαθησιακό, αλλά και σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Και έχουμε και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Ναι. Τι είναι αυτό που κάνει αυτό το παιχνίδι, θα πω, άθλημα, δεν ξέρω τι είναι, ουσιαστικά ένα πνευματικό άθλημα. Να λαμβάνει έτσι διαστάσεις μυθικές, υπό την έννοια ότι υπάρχουν ιστορίες στο παρελθόν με εκείνους τους φοβερούς σκακιστές, ας πούμε, του παρελθόντος, για τους οποίους έχουν γραφεί ακόμη και βιβλία, ταινίες έχουν γίνει κτλ. Ισχύει. Είχαμε τη χαρά να τους δούμε και στη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, ισχύει. Ήρθε και ο Κασπάρου στη Θεσσαλονίκη και είχαμε την ευκαιρία εμείς, σαν Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, να φέρουμε τον παγκόσμιο πρωταθλητή, τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή Γκάρι Κασπάροφ, για να κάνει μια εκδήλωση handicap εδώ στο Δημαρχείο της πόλης. Κοιτάξτε, το σκάκι έχει όλα αυτά τα στοιχεία, δηλαδή είναι άθλημα, είναι τέχνη, είναι επιστήμη και περιέχει και το στοιχείο του αγώνα, το οποίο είναι αυτό το οποίο εμένα προσωπικά με έλκει περισσότερο, τον αγώνα μεταξύ χαρακτήρων, δεν μιλάμε για φυσική μάχη. Ναι, και αυτό το κάνει τόσο ξεχωριστό. Mm-hmm. Γιατί φανταστείτε ότι αυτή η μάχη δεν λαμβάνει χώρα όπως είναι, ας πούμε, το μπάσκετ ή κάποιο άλλο άθλημα που υπάρχει φυσική ένταση. Γίνεται μόνο μέσα στο μυαλό των δύο παικτών. Να προβλέπεις τις κινήσεις αυτό, ναι, που θέλει στρατηγική, κτλ. Επειδή μιλήσατε για μπάσκετ, ποδόσφαιρο, αλλά και στο σκάκι, φαντάζομαι ότι υπάρχουν προπονήσεις. Δηλαδή, πόσες ώρες την ημέρα ασχολείστε με το σκάκι? Εγώ προσωπικά είμαι επαγγελματίας, οπότε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας θα ασχοληθώ με αυτό. Mm-hmm. Και έχουμε εμείς, όπως προείπα, και τμήματα τα οποία δουλεύουν σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Θα ήθελα να πάρω αυτή την ευκαιρία που μου δώσατε και να πω ότι φέτος, σαν σύλλογος, εμείς είχαμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, έκλεισε η χρονιά ιδανικά. Κερδίσαμε το ομαδικό πρωτάθλημα, το εφηβικό έως 16 ετών, το πανελλήνιο, η ομάδα μας, κάνοντας 6 στις 6 νίκες. Καταφέραμε να τερματίσουμε τρίτη στο κύπελλο Ελλάδος, δεύτερη στο πρωτάθλημα το διασυλλογικό Ελλάδος. Δεν ξέρω, νομίζω ότι και σε ατομικό επίπεδο καταφέραμε μετά να κερδίσουμε το πρωτάθλημα αγόρια 16, mm-hmm. αγόρια 20 και το πρωτάθλημα ανδρών το δικό μου, το δεύτερο μετά το 15. Και επειδή είμαι και υπεύθυνος των τμήματων του Συλλόγου, έχω τη χαρά και την τιμή να δουλεύω με όλους αυτούς τους εξαιρετικούς νέους αθλητές, οι οποίοι ήδη το αγαπάνε πάρα πολύ το σκάκι και αφιερώνουν σημαντικό χρόνο της μέρας τους για να μπορέσουν να βελτιωθούν και να προκόψουν. Γιατί δεν είναι μόνο το ανταγωνιστικό κομμάτι, είναι κάτι το οποίο τους γεμίζει και τους δίνει ενέργεια και καλή διάθεση. Και αυτό είναι το σημαντικότερο, νομίζω. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Να ευχηθώ ότι καλύτερο μέσα στο 2019, πολλές διακρίσεις και διεθνείς διακρίσεις και εσάς προσωπικά και για το σύλλογό σας. Και ελπίζουμε να μπορέσουμε να ξανάρθουμε εδώ στο ωραίο σας στούντιο και να έχουμε ακόμα περισσότερες ευκαιρίες. Θα τις έχετε, εμείς σας το υποσχόμαστε. Και με ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Να είστε καλά. Να είστε και εσείς καλά. Λοιπόν, εμείς θα κλείσουμε.